Καλησπέρα σε όλους. Δεν θα περίμενε ένα βίντεο short, που συνήθως τα βίντεο short τα κάνω στο σπίτι, τα κάνω στον Πειραιά. Λοιπόν, κατέβει στο λιμάνι, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας, και βλέπουμε αυτή την εικόνα. Πλοία του Σαλονικού, τα Χίπλα, πλοία της Ταβάλας, πλοία της Κρήτης, πλοία των Δεκανήσων, πλοία της Μήλου, τα Χίπλα. Αυτή είναι η εικόνα στο νησί. Γεμάτο. Ένα λιμάνι έτσι πρέπει να είναι, παιδιά. Γεμάτο. Με πλοία και δράση. Υπάρχει ζωή. Γιατί για ένα λιμάνι η ζωή του λιμανιού είναι τα πλοία. Δεν λείπει η Αντιγόνη, λείπει και ο Πόλων Ελλάς. Είναι η τελείως Αίγινα που έχουν καθέψει την Αίγινα μία από κάτι εβδομάδες. Είμαστε στα βίντεο, έφανε και βίντεο πάνω σε αυτό. Το πώς ήταν Ελλάς, το οποίο έχω πάει ταξίδι μαζί του. Έχουν πάει στο Αγγίστη τον Μάιο. Χάισπιτ 4, Διονύσης Σολωμός, Express Jet, Blue Star Μύκονος, Παλάς, Πίσαμος, Έλληρος, Διαγόρας. Είναι τα πλοία που σας είπα, όλα τα πλοία που είναι αυτή τη στιγμή στον Πειραιά. Τα πλοία της Κρήτης από εκεί φεύγουν στις 7 το απόγευμα και είναι ζητή το επόμενο πρωί. Το πιο αργό δρομολόγιο φεύγει στις 9 το βράδυ για να πάει στην Κρήτη την επόμενη μέρα. Το ταξίδι της Κρήτης είναι 10 ώρες. 9 με 10 ώρες, χωρίς στάση, ενδιάμεση, κατευθείαν. Είναι ένα, αυτό λέγεται, ημερήσιο δρομολόγιο. Δηλαδή δεν σταματά κάνει συνέχεια, μπρος πίσω, σαν αμφίπλωρο. Βέβαια τα πλοία αυτά δεν είναι αμφίπλωρο, αυτά είναι άλλα κανονικά, είναι ρορό. Το νήσος Μύκονος, αυτό μπροστά μας, που στα φέρεις, είναι εδώ ένα πηγούμενο, κατασκευασμένο στην Ελλάδα. Που για τόσο μεγάλο πλοίο είναι λίγο περίεργο ότι είναι κατασκευασμένο στην Ελλάδα. Εμείς θα διαβάζουμε πλοία σαν το που ήταν Ελλάς από πίσω μας. Παντόφλες. Βέβαια το πως ήταν Ελλάς δεν είναι παντόφλα. Είναι βαντικό και μονταγό. Σας το έχω ξαναζητήσει. Μπροστά φαίνεται, επειδή έχει μπροστά που καπορά, σε μόνο λίγο να τη δούμε. Παιδιά, αυτό είναι βίντεο σόλτα, αλλά θα πούμε πολλά πράγματα. Επειδή εδώ μου δόθηκε η ευκαιρία, μου δόθηκε αυτή η πάσα. Για να έρθω να πούμε με μερικά πραγματάκια για τα πλοία. Για να μοιράσω κι εγώ τις γνώσεις μου μαζί σας. Δεν μπορούσα να κάνω κανονικό βίντεο μεγάλο να πούμε όλα αυτά μαζί, τα λέμε τώρα σε αυτό το βίντεο short. Αυτό θα είναι ένα βίντεο short στο οποίο συνέχεια θα μιλάμε και θα λέμε πράγματα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ ότι το Ποσειδόν Ελλάς έχει μπροστά από καπότα. Αλλά δεν έχει visor. Αυτή η μπροστά από καπότα δεν είναι visor. Κανένα από αυτά τα πλοία που βλέπετε εδώ την υγεία δεν έχει visor. Όπα, δεν πήγε τον ίσως έγινα. Α, το πέτυχα, ορίστε. Γιατί αφεύγει. Το νήσος έγινε και μπροστά από καπότα, αλλά ποτέ δεν την ανοίγουνε. Και εγώ πήγα στην Αίγινα με αυτό, ποτέ δεν ανοίξε που κάπου από τα μπροστά. Αλλά το Ποσειδόν Ελλάς, στην Αίγινα και τα Κίστρι, δεν φορτώνει με την πίσω. Τώρα στο Πειραιά είναι εμένα με την πίσω. Αλλά όταν δεν είναι στα Κίστρι και στην Αίγινα, δεν είναι με την πίσω, δεν είναι με την μπροστά, δεν είναι με την μπουκαπόρτα. Προσοχή όμως, όταν λέω, δεν είναι visor. Το visor είναι διαφορετικό από την μπουκαπόρτα την μπροστινή. Στην ουσία το visor είναι, βλέπετε την πλώρη μπροστά, ανοίγει έτσι, προς τα πάνω. Ενώ αυτό δεν ανοίγει, αυτό ανοίγει προς τα κάτω. Το visor ανοίγει προς τα πάνω για να ανοίξει η μπουκαπόρτα μετά, η μπροστά μπουκαπόρτα. Ας πούμε πιο πλήγη μπουκαπόρτα και άλλο. Από αυτά όλα, κανένα το νησί Σολωμός, όταν ήταν στην Ιαπωνία και ήταν υποτίθεται στην Ελλάδα πριν από 20 χρόνια, είχε μπροστά μπουκαπόρτα. Μπορούσαν τα αυτοκίνητα να φορτωθούν και μπροστά και πίσω ταυτόχρονα. Είναι θα λέμε αμφίδρομα πλοία. Κατεύθυνση και από τις δύο μεριές, και από την μπροστά και από την πίσω. Προσοχή όμως, δεν είναι αμφίπλωρο, άλλο το αμφίπλωρο, άλλο το αμφίδρομο. Το Ποσειδόν Ελλάς είναι αμφίδρομο. Και το Λευκά Όρη, το Point Blue Horizon, ήταν αμφίπλωρο. Και ο Έλληρος όταν ήταν στην Ιαπωνία ήταν επίσης αμφίδρομο, είχε και μπροστά από καπάρτα, δεν την βγάλανε, δεν την εκφράστηκε. Λοιπόν, bye bye, είναι στις Έγινα, bye bye, έβγε. Bye bye, πάει στην Έγινα. Είναι επίσης δραμής. Κάνει μόνο αυτό το δρομολόγιο. Αλλά κάνει πολλές φορές στην ημέρα, όχι μόνο μια φορά, μπορεί να κάνει και 10 φορές. Ενώ το Ποσειδόν Ελλάς πάει Κίστρι. Με γύρισε από το Κίστρι μέχρι να πάει τον Μάιο. Όχι, εσύ δεν με γύρισε, με πήγε. Με γύρισε το Πόλον Ελλάς, που είναι τη ίδια εταιρεία. Και αυτή είναι η ελληνική κατασκευή. Το Ποσειδόν Ελλάς είναι η ελληνική κατασκευή. Ελληνική να πηγήσει. Θα να πηγεί ο Κανέλος, το πέραμα. Ενώ το νήσο Μύκονος ανέβαλε την ελληνική κατασκευή,
είναι εγκατασμένο στο Σκαλαμαγκά. Απορώ τα παιδιά τα βλέπουν σε ευαισθητή στο πέραμα. Αλλά και ο Σκαλαμαγκάς είναι πολύ αξιόλογος. Φτιάχνει πολύ. Ο Σκαλαμαγκάς φτιάχνει φρεγάτες για το πολεμικό ναυτικό. Όχι μεταγωγά. Έχει παράδοση σαν μεταγωγά. Φτιάχνει μόνο φρεγάτες. Μικρές βέβαια. Patrol vessels. Βλέπετε εκεί στη θέση του νήσου έγινε και ένα μικρό βατικό, το Γιώργος Μπουφάς. Πάει στα Λαμίνα, στα Παλούκια, από τον Πειραιά εκεί πίσω. Πιο ακριβό είναι από τα φύπλα που πάνε στο πέραμα. Λοιπόν, είτε εδώ εικόνα. Εγώ και που καπώ το Ποσειδόν Ελλάς. Παλιά το Απόλλων Ελλάς που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι εδώ, αλλά και το Ποσειδόν Ελλάς που ήταν παλιά στη Hellenic Seaways, πήγαιναν μέχρι τις Σπέτσες. Πειραιά, Έγινα, Μέθανα, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Λέω, κάνε πιο μικρά δρομολόγια. Το Απόλλων Ελλάς πάει Πειραιά, Έγινα, Αγίστρη, Μέθανα. Ενώ το Ποσειδόν Ελλάς πάει Πειραιά, Έγινα, Αγίστρη, μόνο. Και από εκεί γυρνάει πάλι πίσω. Και όπως είπα, στο Αγίστρη για την Έγινα, κορτώνει με την Μπούργα Πόρτα, την μπροστά. Πάει έτσι. Αλλά είναι πιο δύσκολο, γιατί πρέπει να κάνει όπιστε μετά. Δεν μπορεί να το βγάλει με την κατεβική κατευθείαν από το λιμάνι. Πρέπει να κάνει μικρή μανούβρα. Ρεμέζο που λέμε. Λοιπόν, τα χείπλωα. Τώρα είναι η εποχή που τρουγούν τα χείπλα. Γιατί τον επόμενο μήνα θα τρουγούν συνέχεια. Τις χείπλες και τις Hellenic Seaways. Αλλά μετά σταματάνε και πάνε για Κινησία. Για όλη την υπόλοιπη χειμώνα. Απρίλιο με Οκτώβριο είναι τα χείπλωα. Ας πούμε το Hype 4. Το μοναδικό original high speed της Ελλάδας που έχει παραμείνει στην υπηρεσία την αρχή, τα υπόλοιπα έχουν απολυθεί στο εξωτερικό. Τα ελάχιστα, κανένα παλιά, η Hellenic Seaways λεγόταν και Minnow Flying Dolphins και είχε γύρω στα 5 ταχύπλωα. Έχει κατασκευάσει Incat ή αλλιώς τεράστια καταμαράνης, για την οποία έχουμε κάνει και βίντεο. Είναι δύο ναυπηγεία, είναι το Austal, επίσης στην Αυστραλία, και το Incat, στο Hobart, στην Τανζανία. Το HF4 είναι το μοναδικό ταχύπλο original που το είχε η Minnow Flying Dolphins που υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα και λειτουργεί στην Ελλάδα. Το μοναδικό. Πάει Σύρο, Τίνο, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, Νάξο, αλλά φεύγει απόγευμα. Το περισσότερο χρόνο είναι εδώ, στον Πειραιά. Δεν πάει σε άλλο λιμάνι, αλμένη κίνηση. Πάει μόνο Πειραιά. Λοιπόν, ακούστερα το Ποσειδόν Ελλάς και το νησί Σέγινα και τη Γόνη και το Απόλλων Ελλάς και το Φίβος που είναι υπεύθυνο γιατί είναι τόσο πέραμα για Κινησία. Δεν κάνουν δρομολόγια στι Κυκλάδες. Δεν μπορούν να πάνε στι Κυκλάδες. Γιατί θέλουν, δεν έχουν τόσα καύσιμα για να πάνε μέχρι τι Κυκλάδες, μέχρι τη Σύρο. Και το δρομολόγιο, γιατί το δρομολόγιο με το Κίστα είναι 2 ώρες. Και οι Σπίτσες είναι 3 ώρες. Οι Σύρος είναι 4 ώρες. Δεν κάνουν για να πάνε, δεν θέλει πολύ καύσιμο. Γιατί είναι και με μπουκοπόρτα δεν μπορεί να πάει στη Σύρο. Γιατί είναι ανοιχτή η θάλασσα, μπορεί να πάει σε νερά. Μπορεί να γίνει καμία βλάβη και να πάει σε νερά και να επιθυμηθεί με την μπροστά μπουκοπόρτα. Γιατί προσοχή όμως, στον Ελλάς που έχει μπουκοπόρτα δεν θέλει παντόφλα. Όχι, δεν σημαίνει όποιο που έχει μπροστά μπουκοπόρτα είναι παντόφλα. Παντόφλα είναι αντιγόνη. Που σε ειδήσει στο και σε επόμενο βίντεο που θα μεταστρέψει κιόλα. Κάναμε σε σουβαλά. Η αντιγόνη παντόφλα είναι μονόπλευρη, έχει μόνο μία μπουκαπόρτα μπροστά, κατευθείαν. Είναι η μοναδική παντόφλα του Σαλονικού που είναι ακόμα στην υπηρεσία. Η μοναδική, δεν υπάρχει άλλη. Όλοι θέλουν να αποκτηθούν, πολιτικούν που έχουν πάει αλλού. Η τελευταία παντόφλα ήταν ο Σαλονικός, που έχω και φωτογραφίε στη συλλογή μου. Που είχαν στρεφέ και το 95. Παλιότερα υπάρχει ακόμα, αλλά δεν είναι στην Πειραιά, είναι στην Κρήτη, στην Εκίσαμο. Λοιπόν, ας κάνουμε μια γύρα γύρω από το Ποσειδόν Ελλάς, είναι αποταγμένο με ελληνικά πλοία. Φαίνεται και έλειρος λίγο, αν πάω λίγο γρήγορα και ψηλά, φαίνεται το έλειρος. Ο έλειρος είναι ίσως από τις χέρες μετασκευές που έχω δει ποτέ, πραγματικά. Έχουμε κάνει πανέμορφο. Και μία σχέση με το προηγούμενο, πώς ήταν προηγουμένος. Μα είναι εδώ πως υπάρχει ένα κοντινό πλάνο από το Ποσειδόν Ελλάς. Δεν ξέρω τα νερά από τα ξεφυγικά του. Λοιπόν, εδώ είναι τα εστίρια των εταιριών. Το νήσος Έγινα, και το προηγουμένο που σας έδειξα, ήταν τη Λέβε Φέρις, οικιαζόμενο. Το έχει τέτοια ναυλώσει τώρα σαν Λορέντζο Φέρις. Το έχει ναυλώσει, το έχει αγοράσει, έχει ναυλώσει. Και εδώ έχουμε το νήσος Έγινα, που μου ρεφιέσει,
Τέλειος Νεκτάριος, είναι ελληνικό πλοίο, ελληνική κατασκευή. Είναι στο Τσαλάκι, στο Πέραμα, για μετασκευή και για επισκευές. Πάει Άγιο Νεκτάριο. Άγιο Νεκτάριο. Λοιπόν, τι έλεγα, αν έλεγα ότι τώρα εδώ στον Πειραιά, το Ποσειδόν Ελλάς, βλέπετε το όνομά του, ορίστε, να το. Το έχει παρκάρει με την πίσω. Στον Πειραιά, ποτέ, μα ποτέ, το έχω δει, το έχω δει πάρα πολλές φορές, το έχω και σε φωτογραφίες. Ποτέ δεν τον βάζει με την μπροστά στον Πειραιά, σπάνια. Στον γαράζ, είναι πέραντο. Αν πας με δύναμη, με ταχύτητα, θα πέσεις μπροστά. Θα πέσεις στη θάλασσα. Και θα ψώνουν και θα ψαρεύουνε. Να πάω άλλο ένα πλάνο εδώ από το Ποσειδόν Ελλάς. Είναι διαμαντάκι της ελληνικής ναυπηγικής. Είναι ένα από τα λίγα αμφίδρομα πλοία που έχουν κατασκευάσει στην Ελλάδα. Ελάχιστα πλοία έχουν κατασκευάσει στην Ελλάδα με που είναι ένα αμφίδρομα. Μόνο παντόφλες. Οι παντόφλες είναι η και παραδοσιακή μας, το πιο παραδοσιακό μας κομμάτι στα ταξίδια, στα πλοία, δεν έχουμε να πηγείς. Προς να λέω, το Ποσειδόν Ελλάς δεν είναι παντόφλα. Παντόφλες είναι, λέω το αλλιώς, landing crafts. Οι παντόφλες έχουν μία μόνο μπουκα πόρτα και είναι συνέχεια μπροστά. Μπαίνουν έτσι, κατευθείαν μέσα, με την μπουκα πόρτα. Το Ποσειδόν Ελλάς δεν μπαίνει με την μπουκα πόρτα μπροστά. Ούτε στο πειράδι δεν βγαίνει ποτέ, σχεδόν ποτέ. Κάποιες φορές σε φωτογραφίες το έχω δει να είναι μείνει μπροστά, αλλά μόνο σαν νηθεία. Αλλά δεν είναι παντόφλα, το σαν δεν είναι παντόφλα. Γιατί εγώ είναι παντόφλα. Ο ΕΑΣ παλιά ήταν παντόφλα. Τα βλέπανε στη Σαλαμίνα είναι παντόφλες. Όχι αυτό. Είναι εμβατικό, όχι μεταγωγό. Βλέπετε. Το μοναδικό από τα σαλονίκια που είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Κρίμα το από όλη την Ελλάδα έχω πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει και εδώ και μέρες. Όταν πήγα μέσα στο Σουβαλά και στην Αίγινα, στον Άγιο Νεκτάριο, δεν το έχω δει. Συνήθως όταν οι Σίτζετς βλέπετε εκεί πάνω παροπλίζει τα πλοία της για το χειμώνα, το ταχύπλα που έχει, τα παροπλίζει εδώ, στην Ε9, εκεί που είναι και το Extra Jet. Εντάξει, είναι ένα λιμάνι, παιδιά, για να ζήσει, πρέπει να έχει ζωή με πλοία. Και το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας είναι, νομίζω, μια καλή απόδειξη. Λοιπόν, κάναμε και μια λίγο περιήγηση στα πλοία, έδωσα και εγώ μερικά στοιχεία που γνωρίζω. Που έχω γνώσεις και νομίζω δάχτησε τον κόπο. Έτσι μια μικρή εξήγηση. Τώρα έχω βγει από το λιμάνι, έχω πάει για να περπατήσω. It was worth μια βόλτα στον Πειραιά, κυρία πλοία του. Στην ουσία σας δίνω την αγάπη μου και την γνώσεις και την αγάπη μου για γνώσεις στον τομέα. Λοιπόν, και από εκεί, στο βάθος, στην Νεοδιαγόρα, εκεί μπροστά, είναι τα πλοία πάνε στη Ρόδο. Εδώ δεν κάνεις. Το Blue Star 2, το Blue Star 1, το Νήσος Χίος, θα κάνουν εκεί. Και το Νήσος Άμμος θα κάνει εκεί, και το Νήσος 12 τις φορές θα κάνει εκεί. Α, θα πω κάτι άλλο, παιδιά. Ότι όταν όταν συγχωνέθηκαν οι εταιρείες και σχημάτισαν και λένε Seaways, ήταν διάσπαστες εταιρείες. Δεν ήταν μόνο μία, ήταν επί την αρχή και λένε Seaways, ήταν πολλές εταιρείες μαζί, που ήταν καλυμμένοι στα πλοία. Η λένε Seaways απορρόφησε όλες τις εταιρείες και έτσι όπως είναι σήμερα. Εδώ έχει μόνο 10 πλοία. Έχει τα Καναμαράν, έχει τα Αέρο, έχει τον Ίσο Σάμος, τον Ίσο Σκύος, είχε πάλι το Μπρούστα Μήγανος και το Μπρούστα Αρχείος, είχε και τα Πόρνη Ελλάς, Ποσειδόν Ελλάς, Σαρονικός, Αιέας, κάποια άλλα παλιά που δεν είναι τέσσερα στον άνθρωπο, δεν υπάρχουν, έχουν πάει για σκράπ.
Καλά, τονίσω, τονίσω, μη κόνο και τονίσω. Σχύρες είναι πιο εκπληκτικά, δεν πάνε πάνε για σκράπ. Θα είναι έγκλημα, αν δεν πάνε για σκράπ. Είναι, ναι, είναι καινούρια. Πάνω, ακόμα πολύ σβήνα δώσουν. Δεν πάμε, παιδιά. Εντάξει, είπαμε, είπαμε μερικά πραγματάκια. Πάμε στα πλοία, στην αγάπη μου. Είδες να έχεις πολλές γνώσεις τι άλλο που είναι. Τι βίντεο μπορείς να κάνεις. Μπορείς και λες πολλά πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο short για σήμερα. Ένα λίγο διαφορετικό βίντεο short από το λιμάνι του Πειραιά. Τώρα, δεν κάποιοι μου λέτε, Άγγελε, κάνε μαθηματικά στο Πειραιά, στο λιμάνι, να δούμε τα πλοία. Το έκανα τώρα. Σαν ένα μικρότερο βίντεο, να το δει περισσότερος κόσμος. Έχει τάση να το βλέπει ο κόσμος. Ήταν να κάνω τώρα στο ξάλιο βίντεο που να μιλάω για πλοία μόνο, δεν έχει νόημα. Θα βαρεθεί πολύ εύκολα ο κόσμος και θα πάρει καθόλου views. Ενώ τώρα με ένα βίντεο short υπάρχει περίπτωση να πάρει κάποια παραπάνω views. Επειδή θα βάλουν προβολές. Εγώ, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας, έπαιρα στο λιμάνι του Πειραιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μέχρι τέλος και παρακολουθήσατε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!